Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο ξεκούραστο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους Σάββατο Κυριακό, να γεμίσετε μπαταρίες. Χρειαζόμαστε όλοι ξεκούραση και κυρίως να φεύγουν λίγο οι σκοτούρες της καθημερινότητας, γιατί μας έχουν τρελάνει τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχω πολύ σημαντικούς καλεσμένους απόψε και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και θα θίξουμε όλα τα θέματα, τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία τους. Είναι ο κύριος Θεόδωρος Κατσανέβας, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσανέβα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά. Μόλις ήρθα από το Άγιο Όρος, πρέπει να σας πω. Α, ήσασταν στο Άγιο Όρος. Ναι. Πόσες μέρες? Έκατσα τρεις μέρες με τέσσερις. Πραγματικά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Η επαφή με τον Θεό χρήσιμη είναι πάντοτε. Δεν είναι μόνο η επαφή με τον Θεό, είναι η επαφή με... Λίγο κάτι, out, θέλω, ναι. Κάτι το πνευματιστικό, με ναι. Την, στο Άγιο Όρος, την Ελλάδα εκεί που αναπνέει με το δικό της ρυθμό. Ναι. Θα έλεγα το φρούριο του ελληνισμού. Ναι. Και βέβαια ένας απόέχος ιστορίας, διαδρομής από το χθες, το σήμερα και ελπίζω και στο αύριο. Μάλιστα. Με πνευματικούς ανθρώπους σπουδαίους. Είναι μια σημαντική εμπειρία. Μια ιδιαιτερότητα, πράγματι. Είναι πολύ... Ομολογώ ότι δεν την περίμενα. Με μια αρχιτεκτονική φοβερή. Μάλιστα. Κάτι το ξεχωριστό. Πάμε στον κύριο Πάνο Τριγάζη. Πολύ χαίρομαι που είναι απόψε εδώ. Οικονομολόγος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και σιδερένιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τριγάζη. Επειδή είπατε μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Δεν είστε. Να μην νομίζουν ότι είμαι και σε κανένα γραφείο στην Κουμουνδούρνα. Να σας πω ότι αυτή την περίοδο ασχολούμαι με, τι είναι αυτό? Με το κίνημα, το διεθνές κίνημα του σύγχρονου φιλελληνισμού. Α, ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Αλληλεγγύη με συνέπεια τη Μεγάλη Βρετανία, γράφει. Βέβαια, μεγάλη, όλα τα βρετανικά συνδικάτα τα έχουμε βάλει μέσα στον αγώνα για τη σωτηρία της Ελλάδας. Για τη σωτηρία της Ελλάδας. Βέβαια. Έτσι που το πηγαίνατε, νόμιζα θα πείτε για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά είναι το ίδιο. Καλά, και χρειάζεται και η ψυχή σωτηρία, και η Ελλάδα χρειάζεται η σωτηρία. Και... όλοι οι Έλληνες χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Κυρίως, βέβαια, σωτηρία ψυχής ισχύει κυρίως για τα πρώην κυβερνώντα παλιά κόμματα της Ελλάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει, Ενώ για τα σημερινά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει σωτηρία, Δεν είναι αναμάρτητος. Εδώ τα έχετε κάνει μπάχαλο, κύριε Τριγάζη. Τι μου λέτε τώρα, όλος ο κόσμος είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Όλος ο κόσμος κλαίει από το πρωί στο βράδυ, δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Ο συνταξιούχος, ο εργαζόμενος, έχουμε φτάσει. Χθες είχα τα συγκλονιστικά στοιχεία, αγαπητέ κύριε Τριγάζη, με μισθούς 100 ευρώ για 127.000 ανθρώπους. Αυτά είναι τα μνημόνια. Δυστυχώς αυτά είναι τα μνημόνια. Τι να κάνουμε. Να ρωτήσετε και τον κύριο Μακρύ που είναι της πιάτσας άνθρωπος. Θα ρωτήσω. Αλλά ρωτάω και εσάς που σας εκτιμώ βαθύτατα και ξέρω πόσο έντιμος άνθρωπος είστε. Οπότε πιστεύω ότι συμφωνούμε στα αυτονόητα. Προσπαθώ. Συμφωνούμε στα αυτονόητα. Γι' αυτό θα κάνει ο Τσίπρας μεγάλο ανασχηματισμό. Μπας και πάρει μπροστά και λύσει και ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Μπας. Λέω μπας. Θα το δούμε. Ο κύριος Τριγάζης όμως είναι πατριώτης πολύ και δεν ξέρω αν ταιριάζει στους ανασχηματισμούς. Δεν το ξέρω, δεν εννοώ ότι θα μπει ο κύριος Τριγάζης στην κυβέρνηση. Απλώς λέω με τη νέα εικόνα που θέλει να δώσει στην ελληνική κοινωνία ο νέος ανασχηματισμός που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να φέρει μια νέα πνοή. Το ευχόμαστε όλοι. Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος, το ξέρετε, πρόεδρος του Ριζοσπαστικού Εθνικού Συναγερμού, με πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις που δημιουργούν αναταράξεις πολλές φορές. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Και θέλω να προσθέσω μόνο το εξής, ότι η διάσταση συνοψίζεται στο εξής, ότι ο μεν κύριος Τριγάζης έχει προσφύγει στους φιλέλληνες, διότι εδώ διαπιστώνει ότι υπάρχουν μισέλληνες, οι δε πνευματικοί άνθρωποι με αυτά που μας είπε ο κύριος Κατσανέβας είναι στο Άγιο Όρος. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πάμε στον κύριο Νίκο Αντωνίου, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι. Ευχαριστώ. Που σας βλέπω. Σιδερένιος κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Στις επάλξεις ο Κυριάκος έχει βγει, πήγε στην ΟΝΕΔ σήμερα. Βεβαίως, και θέλω έτσι από αυτή τη θέση να σας ευχαριστήσω που μας καλείτε εμάς το νέο αίμα της Νέας Δημοκρατίας. Η παράταξή μας έχει πολλά αξιόλογα στελέχη, με νέες ιδέες και σε ηλικία, αλλά και σε... Για να δούμε, γιατί βλέπω ότι δεν πολύ τραβάει το σύστημα πάντως. Όχι, δεν θα το λέω. Παρά τα προβλήματα και τα λοιπά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση κτλ. Πάει πάρα πολύ. Όταν είναι η Νέα Δημοκρατία στο 25 και 26%, ξέρετε τι μου λένε άλλοι. Λέει με αυτά τα χάλια του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έπρεπε να είναι στο 40%. Και ο Μητσοτάκης είναι μόνο στο 25%. Κάντε λίγη υπομονή. Τι να πω, δεν ξέρω. Δείτε την πραγματική αλήθεια. Αφού το ίδιο για να δούμε. Το ίδιο είναι. Το ίδιο. Βέβαια, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα ποσοστό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ένα 40% το οποίο περιμένει.
Δεν μιλάει, δεν λαλάει που λένε, δεν λέει τι θα κάνει. Πάντως δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το ποσοστό. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Για να κάνει όμως αναμονή, μάλλον δεν, μπορεί να δώσει και τελευταία ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί, λέω. Πικάζω. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία αυτά. Βεβαίως. Αντώνης Μακρύς, πολύ χαίρομαι. Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Ελληνικής Πόλης Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Και πώς είστε? Όπως όλοι μας. Αναμένουμε. Υπάρχει ο Πρόεδρος, άρα υπάρχει και το. Σωστό. Αυτό που λέει ο Βασίλης το δέχομαι. Όπως επίσης να πω και κάτι στο σεβαστό μου φίλο τον κύριο Τριγάζη. Αυτό που είπε και έχει δίκιο. Και τα στοιχεία που άκουσες, Μίλια, και ακούμε όλοι μας, πρέπει να τα βλέπουμε με πολύ φόκους και με ένα φακό που να τα αναλύουμε. Διότι εμένα αυτά τα στοιχεία που λέει ότι τόσες χιλιάδες κόσμος βρίσκεται σε τόσο χαμηλό μισθό, σημαίνει ότι κάποιοι κοροϊδεύουν κάποιους. Δηλαδή, ναι, επειδή οι εισφορές και όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ ψηλά, υπάρχει μια κοινή συμφωνία εργαζομένων με εργοδότη, όπου του λέει θα σου βάλω ένα συμβολικό μισθό και τα άλλα στα δίνω μαύρα. Δυστυχώς η πραγματική οικονομία, δυστυχέστατα, γιατί εγώ είμαι ο παδός της κανονικότητας και της νομιμότητας, έχει φτάσει πάνω από το 30-35% της πραγματικής οικονομίας, η λάθρα οικονομία. Αυτό λοιπόν θα το εντάξουμε μέσα στο κομμάτι της λάθρας οικονομίας, άρα ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί, έχετε δίκιο. Διονύσης Μποντώνης, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, καλύπτει χρόνια. Διονύση, πολύ χαίρομαι που ήρθες. Είναι διευθυντής. Να πέρα από δημοσιογράφος, ο Διονύσης αυτή την περίοδο είναι και διευθυντής του γραφείου τύπου της Ένωσης Κεντρών. Σωστά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σιδερένιος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι πάντα υγιής. Φίλες και φίλοι. Ήθελα να σου πω μόνο το εξής, επειδή ακούσαμε από τον κύριο Κατσανέβα, από το Άγιο Όρος μέχρι τον κύριο Μακρύ. Σωτηρία της ψυχής χρειάζεται, μας βοηθάει. Αλλά η χώρα δεν χρειάζεται σωτήρες και φωστήρες. Από αυτούς έχουμε. Σωστό. Έχουμε χορτάσει. Έχουμε χορτάσει. Έχουμε χορτάσει από φωστήρες και σωστήρες. Πολύ σωστό. Τώρα ο κύριος Τσίπρας τάχωσε πολύ ωραία σήμερα. Μας λείπει η ψυχή όμως. Μας λείπει η ψυχή, λέει ο κύριος Καπενάς. Ψάχνουμε. Ο κύριος Τσίπρας, φίλες και φίλοι, τάχωσε πολύ ωραία σήμερα στο Σόιμπλε. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο, στο France 24. Και στυλίτευσε ανοιχτά τον εμπριστικό ρόλο, εδώ βλέπουμε τους δύο άντρες, του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Βόλφαγκ Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε ήθελε να τιμωρήσει την Ελλάδα. Αναφερόμενος ο κύριος Τσίπρας στη διαπραγματευτική μάχη του καλοκαιριού του 2015, είπε ότι ενώπιό μας είχαμε ένα ακραίο σχέδιο, εκείνο του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ήθελε να τιμωρήσει την Ελλάδα, οδηγώντας την έξω από τη ζώνη του ευρώ. Ενώ σε ένα άλλο σημείο, στην ίδια συνέντευξη, ερωτώμενος για τις πρόσφατες αποκαλύψεις περί Πούτιν και Δραχμής στο βιβλίο του Ολάντ, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι το σχέδιο για την επιστροφή της Ελλάδας στη Δραχμή και την έξοδο από το ευρώ δεν ήταν ένα σχέδιο που αφορούσε εμένα, ούτε τον Φρανσουά Ολάντ, ούτε τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν το σχέδιο του Βόλφαγκ Σόιμπλε. Ένα σχέδιο που απέτυχε, κυρίως χάρη στη δυνατότητα να συνεργαστούμε οι προοδευτικές κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πείσουμε την Άγγελα Μέρκελ να μην προχωρήσει με αυτό το σχέδιο. Σήμερα είχε τρεις πολύ σημαντικές συναντήσεις ο κύριος Τσίπρας με Μέρκελ, Ολάντ και Γιούγκερ. Σπύρο Σουρμελίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε από το πρωί με τον Σπύρο και ετοιμάζουμε, φίλες και φίλοι, το κυριακάτικο φίλο της Κόντρα Νιούς που έρχεται με φοβερό πρώτο σέλιδο. Και Σπύρο, θέλω να μας δώσεις τα σημαντικά από αυτά που έγιναν σήμερα στις Βρυξέλλες με τις επαφές του Πρωθυπουργού. Το πρώτο, να αναφερθούμε σε ένα ραντεβού που δόθηκε για το Eurogroup του Δεκεμβρίου και στο οποίο Eurogroup του Δεκεμβρίου θα υπάρξει συζήτηση για το χρέος και την ποσοτική χαλάρωση. Βέβαια δεν ξέρουμε αν αυτή η συζήτηση οδηγήσε και σε κάποια βήματα, σε κάποιες ανακοινώσεις, σε κάποιες αποφάσεις έστω, στο να δοθεί ένα πράσινο φως ότι μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία για την ελάφρυνση του χρέους και για την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στη διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό μένει να το δούμε. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το ραντεβού στο Eurogroup του Δεκεμβρίου κλείστηκε. Κανείς δεν βγήκε, ούτε ο κύριος Τσίπρας και καλά έκανε, ούτε και οι Ευρωπαίοι, να ανακοινώσουν εκ των προτέρων τι και πώς, γιατί είμαστε και σε μια διαδικασία της δεύτερης αξιολόγησης. Υπάρχει αρκετός χρόνος έως εκείνη τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας τόνισε σε όλους τους συνομιλητές του και πάλι ότι αυτό είναι συμφωνημένο από το Μάιο, ότι κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει πλέον, διότι και το Μάιο στο Eurogroup είχε αποφασιστεί ότι εφόσον τελειώσει η πρώτη αξιολόγηση θα πάμε
στην συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους και για την ποσοτική χαλάρωση, είπε ότι αυτό το οποίο δημιούργησε τις παρενέργειες δεν ήταν η απόφαση του Eurogroup τον Μάιο, αλλά οι δηλώσεις και οι κόντρες μεταξύ του Δούνου του και των Ευρωπαίων που ακολούθησαν και οι οποίες δημιούργησαν πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στο αν, και θα, αν, θα, υπάρξει, αν θα υπάρξουν άμεσα, δηλαδή μέσα στο 2016, βήματα προς την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Τώρα, από τις συναντήσεις Σπύρο σήμερα πιστεύω, με Μέρκελ, όμως, ο Λαντ και Γιούγκερ πήρε κάτι θετικό, πήρε καμία υπόσχεση. Τι έγινε, πώς ήταν το κλίμα? Εγώ δεν θα τολμούσα να μιλήσω για υπόσχεση. Μάλιστα. Λέω όμως ότι εκείνο που εξασφαλίστηκε είναι η τήρηση των συμφωνιών και από τις δύο πλευρές. Και επομένως δεν μιλάμε πλέον για υποσχέσεις, αλλά μιλάμε για την για τήρηση, τήρηση λοιπόν των υποσχέσεων τους για το χρέος. Στο τραπέζι, στο τραπέζι ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Έχει σημασία να ακούσουμε αυτή τη φράση, εφόσον τα περισσόιμπλε τα είπες προηγουμένως, εσύ αναφέρθηκες σε αυτό. Ναι, ναι. Ότι ο κύριος Τσίπρας άφησε ένα υπονοούμενο. Είπε ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να ξαναμπεί στη σφαίρα της αβεβαιότητας, εφόσον έχουμε πλέον και αποφάσεις και συμφωνίες. Και είπε επιλέξει ότι πιστεύω ότι οι συνομιλητές μου κατανόησαν αυτή την ανάγκη. Πιστεύω ότι κανείς δεν επιθυμεί νέες αναταράξεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν το ρόλο της Ελλάδας ως πόλος σταθερότητας σε μια εύθραστη περιοχή και τον ειδικό ρόλο που παίζει στο προσφυγικό. Και κυρίως κανείς δεν επιθυμεί νέες αναταράξεις, αυτό ας προσέξουμε, εν ώψη μάλιστα μιας εκλογικής χρονιάς για όλη την Ευρώπη όπως είναι το 2017, με κρίσιμες εκλογές σε ευρωπαϊκές χώρες. Σωστό. Με τη φράση αυτή, επομένως μετά τις συναντήσεις με Μέρκελ, Ολάντ και Γιούνκερ, ο Αλέξης Τσίπρας άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ουσιαστικά είπε ότι δεν μπορούμε να καθόμαστε ο ελληνικός λαός να έχει καταβάλει τόσες θυσίες όπως και αν έχουν γίνει αυτά, με όσα λάθη, επί 7 χρόνια και να μην υπάρχει σε αυτό αντίκρισμα. Ένα δεύτερο θέμα από τις συναντήσεις και από τη Σύνοδο Κορυφής, στο οποίο πρέπει να μείνουμε, ναι, ναι, είναι το θέμα του πολέμου. Ναι. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε ξαφνικά και τους Γερμανούς και τους Γάλλους και τους Βρετανούς να είναι ετοιμοπόλεμοι στο θέμα της Συρίας. Ήθελα να συζητήσουν και νέα μέτρα οικονομικού χαρακτήρα, εμπάργκο, ένα ακόμα οικονομικό εμπάργκο σε βάρος της Ρωσίας για τα όσα συμβαίνουν στη Συρία. Λες και η Ρωσία μόνο είναι εκεί πέρα που πολεμά, όλοι οι άλλοι δεν είναι εμπλεκόμενοι. Αλλά ο Ρέντζι και ο Τσίπρας τα στήλωσαν όπως φαίνεται. Και η Ιταλία, ότι... και η Ιταλία, σωστά. Λέω ο Ρέντζι και ο Τσίπρας. Ο Ρέντζι και ο Τσίπρας, ναι. Ναι, ναι, τα στήλωσαν και είπαν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Αν συνεχιστούν κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οικονομικές επιβαρύνσεις έχει και η Ελλάδα και η Ιταλία. Αλλά κυρίως πρέπει να δούμε άλλους τρόπους, πραγματικούς τρόπους για να μειωθεί η ένταση στη Συρία και όχι να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες ουσιαστικά τι κάνουν. Ευνοούν το πολεμικό κλίμα μέσα στην Ευρώπη. Κατεβαίνει και ο ρωσικός στόλος, Σπυρό. Κατεβαίνει ο ρωσικός στόλος στη Μεσόγειο. Ναι, βεβαίως. Είναι ενδεικτικό. Μάλιστα. Εδώ πέρα τώρα είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που δεν έχει να κάνει μόνο με τη σημερινή σύνοδο. Ότι βλέπουμε ότι αντί να πάμε προς αποκλιμάκωση της έντασης στη Μεσοποταμία, στη Συρία και το Ιράκ, πηγαίνουμε προς κλιμάκωση ακόμα μεγαλύτερων εντάσεων. Και φαίνεται ότι εδώ πέρα θα εμπλακεί άμεσα και η Τουρκία. Και στις δύο περιοχές, και στη Μοσούλη και στο Χαλέπι, δηλαδή και στο Ιράκ και στη Συρία. Και αυτό είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό για την Ελλάδα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, αλλά το όλο κλίμα που θα δημιουργηθεί. Και είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένα τρίτο και τελειώνω με αυτό. Ναι, ναι. Είναι ότι και σωστά ο κύριος Τσίπρας δεν φάνηκε αισιόδοξο σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Για τον πολύ απλό λόγο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μπαίνει σε διαδικασίες πολεμικές είναι σχεδόν αδύνατο να πιστεύει κανείς ότι θα προχωρήσει σε συμφωνίες για το Κυπριακό. Σπύρο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή Καλό βράδυ. Υπάρχει φοβερό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Ο Σπύρος υπενήχθηκε και κάτι για τις αναταράξεις που είπε ο κύριος Τσίπρας. Φοβερό ρεπορτάζ την Κυριακή με την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς και το πρώτο θέμα που έχουμε. Ο Τσίπρας, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ζητάει να τηρήσουν οι πιστωτές, κύριε καθηγητά, τις υποσχέσεις τους για το χρέος. Ο Ολάντ περίπου συμφώνησε. Η Μέρκελ έδειξε Σόιμπλε, ήταν πολύ συγκρατημένη και έδειξε Σόιμπλε. Και ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι είναι εφικτή η συμμετοχή στην ποσοτική χαλάρωση αρχές του 2017. Θέλουμε τις δικές σας εκτιμήσεις. Εδώ βλέπουμε την τετράδα που συναντήθηκε σήμερα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Τις δικές σας εκτιμήσεις. Να πω κάτι καλό για τον κύριο Τσίπρα. Παρακαλώ. Ότι άκουσα με χαρά μου ότι στο θέμα της Συρίας πήρε μία
θετική στάση απέναντι σε αυτή την πολεμοκάπηλη νοοτροπία και επίθεση που ακολουθούν με έναν εξωφρενικό, με εξωφρενική λογική δυτική. Οπότε αυτό να το χρεώσω στα θετικά του. Αν αληθεύει το ρεπορτάζ και δεν έχω λόγο να... Να το πιστώσω στον κύριο Τσίπρα και να μπω... Το ρεπορτάζ είναι 100% πραγματικό, όπως χαίρομαι, γιατί πρώτη φορά να πω, επειδή ξέρετε είχα πάει στη Συρία κι εγώ, είχα δει και τον Άσαντ και παρακολουθώ πολύ στενά τις εξελίξεις. Έχω μείνει κατάπληκτος από την στάση της Δύσης και κατάπληκτος και από τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στη Συρία. Μια παραδοσιακά φύση θέση γεωγραφικά, ιστορικά φίλη της Ελλάδας. Και απορούσα μέχρι τώρα γιατί εμείς δεν παίρναμε μία στάση πάνω στο θέμα. Οπότε λοιπόν, αν εκεί πηγαίνουμε. Το πιστώνετε θετικά στον κύριο Τσίπρα. Απ' την άλλη μεριά όμως. Πάμε στα οικονομικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και να μάθει και ο κόσμος την άποψή σας κτλ. Βεβαίως. Και να παίζουμε το κρόλ της Κυριακάτικης, κύριε Καλοκαιρινέ, παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρία Λιάκου, είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ σημαντικό το ρεπορτάζ που έχουμε την Κυριακή. Να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα έχει πέσει σε μία παγίδα χρέους, η οποία ανέρχεται σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινοθέντα του Eurogroup του φετινού Φεβρουαρίου, ανέρχεται σε επίπεδα της τάξης του 10% για την τρέχουσα περίοδο και μέχρι το 18-20, που σημαίνει 17-18 δις ετήσιο χρέος το χρόνο. Και για μετά το 20, κάτι το οποίο είναι ίσως εξωφρενικό, πηγαίνει στο 15%, δηλαδή στα 26 δις. Για να μην σας μπλέξω και μπλέξω τον κόσμο με νούμερα, να έρθω στο πρώτο. Σήμερα καλούμαστε να πληρώσουμε το χρόνο 17 με 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Η φτωχή, η χώρα που έχει πέσει στα τάρταρα, που έχει γονατίσει, που βρίσκεται στο πάτωμα Ελλάδα, θα πληρώσει υποχρεούται να πληρώσει ένα ποσό που δεν θα μπορούσε να το πληρώσει η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο. Η Ελβετία, η Σουηδία, η Αμερική, που να μπορεί να πληρώνει σε χρέη ποσά της τάξης του 10% ή 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Σας έδωσα έτσι ένα νούμερο, ναι. Δηλαδή 17-18 δις. Άρα λοιπόν, αυτή η παγίδα είναι αριθμοί εφιαλτικοί αυτοί που μας λένε. Είναι πλέον, και ας έρθει κάποιος να το διαψεύσει, γιατί αυτό δεν αναδεικνύεται το μέγεθος του χρέους. Επίσης, υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοίκησης και Τεχνολογίας που εδρεύει στο Βερολίνο, φάνηκε, αποδείχτηκε, αποκαλύφθηκε ότι το 95% των χρεών που δίναμε μέχρι τώρα πηγαίνανε πίσω σε γερμανικές και γαλλικές τράπεζες. Μάλιστα. Από τώρα και στο εξής, ναι, με δεδομένο ότι υπάρχει ένας ισοσκελισμένος ή ελάχιστα πλεονασματικός προϋπολογισμός, έστω και πλασματικός, όλο τα δάνεια που θα παίρνουμε, όλο το ποσό των δανείων που μας δίνουν, θα τα δίνουμε πίσω για να πληρώνουμε τα προηγούμενα χρέη. Δηλαδή, παίρνουμε δάνεια για να πληρώνουμε 17-18 δις. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αν υπολογίσετε και τα επιτόκια, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Άμα βάλετε και τα επιτόκια. Δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τα παλαιά δάνεια. Δεν δανειζόμαστε απλώς. Ναι. Δανειζόμαστε με επιτόκια. Ναι. Σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε μπει σε έναν εξωφρενικό φαύλο κύκλο. Σε ένα φαύλο κύκλο που δεν έχει διέξοδο. Πείτε μας κάτι τώρα. Ο κύριος Τσίπρας ζητάει τακτοποίηση του χρέους. Μα δεν πρόκειται να το κάνουν. Εκτιμάτε αυτό να μας πείτε. Δεν πρόκειται να το κάνουν. Δεν θα το κάνουν. Κύριε Τριγάζη. Δεν θα το κάνουν, λέει ο κύριος Κατσανέβας. Κύριε Τριγάζη, τι λέτε. Θα πάρει κάτι ο κύριος Τσίπρας, τι πιστεύετε? Πιστεύω ότι. Διότι αν δεν πάρει κάτι ο κύριος Τσίπρας, προσέξτε, μπαίνουμε σε μεγάλη στενοπό, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Βεβαίως. Και οι εξελίξεις, οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες, εκτιμώ εγώ. Ναι, συμφωνείτε? Κύριε Λιάτσο, να σας πω κατά να αρχίσω με μία μικρή ιστορία. Ναι, ό,τι θέλετε. Σήμερα κατεβαίνω από το Βύρονα με έναν ταξιτζή, με τον οποίο είχα ξανακατέβει το 2011. Μου λέει πολλή κίνηση, μου λέει, κύριε Τριγάζη. Του λέω πώς το εξηγείς αυτό, αφού λέω το 2011 μου είχες πει ότι είναι άδειοι οι δρόμοι διότι η κρίση έλυσε το κυκλοφοριακό. Μου λέει κάποια λεφτά, κάποια ανάκαμψη παρατηρείται στην οικονομία, μου λέει ο ταξιτζής. Είδε ο ταξιτζής ανάκαμψη? Είδε, διότι είδε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Ναι. Για συνεχίστε.
Αυτό μου είπε ο ταξιτζής. Πολύ ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ήταν ο ταξιτζής. Όχι, όχι, αντίθετος. 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 Και βλέπει ανάκαμψη τώρα. Βλέπει ανάκαμψη. Να ήταν ονειροπαρμένο. Τέλος πάντων, εντάξει. Εμείς. Όλα δεκτά, όλα δεκτά είναι. Κοιτάξτε, καταρχάς η κυβέρνηση έχει πιάσει όλους τους στόχους στον τομέα της οικονομίας και το πλεώνασμα. Αυτοί που ονειρεύονταν ότι θα έχουμε τον κόφτη από το 2017 έχουν πέσει τραγικά έξω. Ναι. Θυμάστε τι έγινε με τον κόφτη. Πρωτοσέλιδα στα νέα. Δεν έχει το 2017 ακόμα, Παναγιώτη. Του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερα, αγαπητέ. Περίμενε να δούμε, γλυκιά. Τώρα ο οικονομολόγος δεν παρακολουθεί στα στοιχεία. Πώς τα παρακολουθώ, πολύ πολύ. Για συνεχίστε, κύριε Τριγάζη. Αφήστε, κύριο Κατσανέβα, έχει τι απόψει του. Ναι. Για συνεχίστε. Σου σεβαστό ο κύριο Κατσανέβα. Μα είπε για το χρέο, αλλά δεν μα είπε τίποτα. Ποιοι έχουν βυθίσει την Ελλάδα εδώ και χρόνια στο χρέο. Γιατί δεν ξέρει ο ελληνικό λαό ποιοι έχουν βυθίσει την Ελλάδα στο χρέο, πιστεύετε. Δεν ξέρει ποιοι κυβερνούσαν τώρα τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Ο κύριος Κατσανέβας υπήρχε και κυβερνητικός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, δεν το θυμάστε. Βεβαίως υπήρχε. Βεβαίως υπήρχε. Γιατί να μην δεν μας λέει και κάτι. Τι έχουν καταστρέψει τον τόπο. Σωστή παρατήρηση κάνετε. ΠΑΣΟΚ, κάνετε έτσι. Πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Τριγάζη, και να τα λέτε. Βεβαίως και το ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι ψέματα αυτά, κύριε Κατσανέβα. Μιλάτε για πριν από 30 χρόνια. Όχι, μιλάω για πριν. Ωραία. Από λίγα μια χρόνια. Και το 2010 δεν μας έβαλε ο Γιώργος ο Παπανδρέου στα μνημόνια. Ο Παπανδρέου δεν μας έβαλε στα μνημόνια. Μια και το κατέστρεψε το ΠΑΣΟΚ και οι προηγούμενοι. Εγώ κάνω μια απλή ερώτηση στον κύριο Τοφύρο, τον αγαπημένο μου τον κύριο Τριγάζη, και σε όλο το τραπέζι. Αφού είχαμε χρέη από το παρελθόν, τότε πώς μας βάλανε στην Ευρωζώνη, της οποίας η βασική προϋπόθεση για ένταξη μιας χώρας ήταν να μην έχει χρέη. Ναι, ήταν καθαρά τα στοιχεία απαντήστε που μπήκαμε. Όχι, απαντήστε μου. Ήταν καθαρά τα στοιχεία όταν όχι, μπήκαμε. Όχι, κύριε Λιάτσου, μην μου ξεφεύγετε. Δεν ξέρω, ξεφεύγω. Εσείς είσαστε πολύ ικανός να φύγετε. Όχι, δεν ξεφεύγω καθόλου. Δεν θα μου ξεφύγετε σε αυτό το μεγάλο. Τέλος πάντων. Και κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κύριε Κατσανέβα, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Είναι τεράστιες οι ευθύνες για το σημερινό κατάντημα της Ελλάδας. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν ευθύνες. Και εσείς ήσασταν και κυβερνητικός στέλεχος, ήσασταν δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, τα ξέρετε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στο ίδιο σπίτι μένατε, τα ξέρετε από πρώτο χέρι αυτά. Ο Χαρίλαος Τρικούπης. Μην μας το παίζετε τώρα. Ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Βενιζέλος και όλοι αυτοί. Μα δεν ήσασταν δίπλα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί θα πει ότι έφταιγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για το σημερινό χρέος. Γιατί δεν έφταιγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για το σημερινό χρέος. Όχι, βέβαια. Τώρα που τα στοιχεία λένε εντελώς διαφορετικά. Έφταιγε το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία από το 1974 και μετά αυτοί που κυβερνήσανε. Φταίνε όλοι. Στατιστικά στοιχεία λένε ότι το χρέος του ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν ανύπαρκτο. Ήταν ελάχιστο. Το χρέος γιγαντώθηκε. Τον διακόψαμε. Δημιουργήθηκε επί Ευρωζώνης. Ευχαριστώ, κύριε Κατσανέβα, μονοπολείτε την κουβέντα. Απαντήσατε. Κύριε Τριγάζη, απαντήσατε στο ερώτημα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να δίνω απαντήσεις, εγώ είμαι για να κάνω ερωτήσεις. Με συγχωρείτε, κύριε Κατσανέβα, δεν ήρθατε να μου πάρετε συνέντευξη. Κάποια στιγμή, ένα βράδυ, ελάτε να το αλλάξουμε. Αλλά όχι, εγώ δεν κάνω τις ερωτήσεις, εσείς απαντάτε. Ολοκληρώστε για να πάω στον κύριο Καπελάρο. Παρακαλώ. Ότι το μεγάλο επίτευγμα της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει. Μην λέτε όμως μεγάλες λέξεις και εσείς, κύριε Τριγάζη, όταν λέτε για μεγάλο επίτευγμα την ώρα που είναι 3,5 εκατομμύρια φτωχοί στη χώρα, ακούγεται υπερβολικό. Εσείς είστε πολύ σόφρον άνθρωπος και προσγειωμένος. Μην λέτε για επιτεύγματα την ώρα που πεινάει ο κόσμος και οι συντάξεις έχουν κοπεί 700 φορές. Η ανεργία από 28% που την παραλάβαμε. Πήγε στο 23% και. Δεν είναι ψηλή η ανεργία. Δεν είναι ψηλή η ανεργία ακόμα, κύριε Τριγάζη. Θα δείτε. Ένα στου τέσσερι Έλληνε είναι χωρί δουλειά. Θα δείτε το 2017. Μακάρι, μακάρι. Θα τρίβετε τα μάτια σας. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Και όλοι επίσης, το εύχομαι. Παρακαλώ. Για το θέμα του χρέους, επειδή ο κύριο Κατσανέβας δεν ξέρω από πού αντλεί. Όχι, έχει γνώσει ο κύριο Κατσανέβας. Έχει γνώσει, εννοώ. Εμεί έχουμε καταφέρει να χτίσουμε συμμαχίε. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Λιάτσο, ότι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Πριν φύγει ο Μπαράκ Ομπάμα από το Λευκό Οίκο, ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο. Βεβαίως. Πολύ σημαντική η επίσκεψη είναι αυτή. Και ο Ντράγκη δεν είναι τυχαίο ότι μας στηρίζει σήμερα. Και ότι λέει θα κάνει δική του έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Το οποίο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μας έλεγαν ότι το χρέος είναι βιώσιμο, δηλαδή γραμμή Σόιμπλε. Το χρέος είναι βιώσιμο, δεν μας λέγανε μέχρι το Γενάρη του 2015. Ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, πάμε στον κύριο Καπερνάρο. Τι λέτε, κύριε Καπερνάρε. Καταρχήν θαυμάζω τον κύριο Τριγάζη, διότι το 2016 θυμήθηκε έναν ταξιτζή του 2011 και θυμόταν τι του έλεγε ο ταξιτζής το 2011. Είναι η παρατήρηση της πραγματικότητας. Λοιπόν, δεν είναι κακό να έχει καλή μνήμη ένας άνθρωπος. Το θαυμάζω, είπα. Είπα το θαυμάζω. Μήπως το είπατε λίγο ηρωνικά. Καθόλου. Το θαυμάζω. 2016. Παρακαλώ. Και σου λέει ότι έχει κίνηση.
κίνηση το, την Παρασκευή το βράδυ. Άρα πάμε καλά. Ακούστε. Η μεγαλύτερη υποκρισία κρύβεται πίσω από την μη μνημόνευση του γεγονότος ότι η εισαγγελία Αθηνών, ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, έχει, ναι, διαταχθεί προκαταρτική έρευνα. Εσείς έπρεπε να γίνετε δημοσιογράφος, κύριε Κατανάλη. Παρακαλώ. Και ψάχνει η εισαγγελία. Δώστε μας άνω τελεία. Έπρεπε να είστε δημοσιογράφος, ρεπόρτερ κτλ. Πέρα από καλός δικηγόρος. Έχει φοβερό θέμα, θα το έβγαζα σε λίγο, κύριε Καπερνάρε. Η Αγορά αύριο, η εφημερίδα του Νίκου Χατζηνικολάου και του Ανδρέα Κουρή, έχει αποκάλυψη σοκαριστική. Παρακαλώ να δούμε το πρωτοσέλιδο της Αγοράς, μιας και το αναφέρει ο κύριος Καπερνάρος, γιατί ήρθε ενημερωμένος. Η εισαγγελική έρευνα για τα capital controls. Έτσι. Είναι το πρώτο θέμα της Αγοράς. Να δω το πρωτοσέλιδο. Και αγγίζει την ΕΣΚΑΤΗ προδοσία. Απαντήσεις σε καυτά ερωτήματα που παραμένουν αδιευκρίνιστα, εδώ βλέπετε το πρωτοσέλιδο, όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους επιβλήθηκαν τα capital controls στη χώρα τον Ιούνιο του 2015, καλείται να δώσει εισαγγελική έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Είναι καταρχήν μια φοβερή δημοσιογραφική αποκλειστικότητα. Είναι μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία. Οι εισαγγελικές αρχές διενεργούν την προκαταρτική εξέταση κάτω από άκρα μυστικότητα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως τα υποδιερεύνηση αδικήματα δεν περιλαμβάνονται μόνο αυτά του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και τα αποκαλούμενα πολιτιακά, έτσι, μεταξύ των οποίων και η ΕΣΧΑΤΗ Προδοσία. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα, παρότι η έρευνα γράφει η Αγορά στο πρωτοσέλιδο κείμενό της βρίσκεται σε εξέλιξη, αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως υπάρχουν ενδείξεις ότι τα capital controls δεν επιβλήθηκαν μόνο εξ ανάγκης. Η έρευνα για όσα διαδραματίστηκαν στις ημέρες που ακολούθησαν το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις 27 Ιουνίου του 2015, σχετικά με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ήταν αυτεπάγγελτη και αφορμή αποτέλεσαν οι δεκάδες καταγγελίες πολιτών προς τις εισαγγελικές αρχές για τα σοβαρά προβλήματα βιοπορισμού που αντιμετώπισαν λόγω της επιβολής των περιορισμών στην τραπεζική διακίνηση κεφαλαίων. Ήδη για την υπόθεση έχουν καταθέσει περισσότεροι από 10 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και γνώστες οικονομικών θεμάτων, ενώ οι εισαγγελικές αρχές συλλέγουν όλο το απαραίτητο υλικό από αρμοδίους φορείς και υπηρεσίες και εξετάζουν εξονυχιστικά τα έγγραφα που καταδεικνύουν τους λόγους που έφεραν τη χώρα στην οικονομική μέγενη των κεφαλαιακών ελέγχων. Συνεχίστε, κύριε Καπερνάρη. Ποιος μιλάει πότε θα λήξουν τα capital controls στην Ελλάδα? Ποιος ξέρει? Κανένας. Κανένας. Και μέχρι τώρα μας έχουν πει ψέματα. Μας λέγανε ημερομηνίες διάφορες, διάφοροι ειδικοί. Μιλάμε πραγματικά και λέγανε ψέματα. Για να μην κροϊδευόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κροϊδεύουμε και τον κόσμο. Πάμε παρακάτω και λέμε: ακούστε. Όποιες συμβάσεις έγιναν, κύριε Ελιάτσο, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι αμφωτεροβαρείς δικαιοπραξίες, που σημαίνει βάλαμε κάτω κάποιους όρους, συμφωνήσαμε, τους αποδεχτήκαμε και τους συνυπογράψαμε ότι θα τηρηθούν. Όταν δεν τηρούνται οι όροι από εμάς, έρχονται οι άλλοι και μας εκθέτουν λέγοντας ότι συνεχίστε, λέει ο Biden στο Τσίπρα, ναι, συνεχίστε το μεταρρυθμιστικό σας έργο, συνεχίστε την τήρηση του προγράμματος. Πρέπει λοιπόν να τηρήσετε τα συμφωνημένα. Γιατί δεν τολμά ο Τσίπρας να βγει και να πει εμείς τα τηρήσαμε τα συμφωνημένα. Εσείς δεν τηρείτε των υπαριθμών 1 όρο, των υπαριθμών 4 όρο, των υπαριθμών 6 όρο. Γιατί δεν τολμά να το πει αυτό? Παραϋπόσχεται και παραμυθιάζει τον κόσμο ο Πρωθυπουργός των Ελλήνων, ο οποίος είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Δεν είναι Πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε των αριστερών, ούτε των αριστερούλιδων, ούτε των αριστεροειδών. Είναι όλων των Ελλήνων και έχει τεράστια ευθύνη να βγει και να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Πότε θα απαλληφθούν τα capital controls? Πότε θα απελευθερωθεί ο Έλληνας να ξέρει πώς θα ενεργήσει? Τρίτον. Κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Για τα capital controls κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. 2021, ναι, 2022, 2023, 2024. Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αυτά τα 4 χρόνια καλούνται να αποπληρώσουν για τόκους και τοκοχρεωλήσια 150 δις. Την τετραετία αυτή λέτε? Αυτή την τετραετία. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος. 105 δις είναι συνολικά. Δις. Μόνο το 22, αν δεν κάνω λάθος, είναι 33 δισεκατομμύρια. Ακριβώς. Μόνο λοιπόν, το 2022. Ποιος τολμάει να βγει να μας πει εάν αυτά βγαίνουν τα ποσά, πώς θα βγουν και πώς θα αντιδράσουμε? Γιατί 2016-2021. Μα αν δεν γίνει ρύθμιση, γι' αυτό λέμε για τη ρύθμιση. Αν δεν γίνει ρύθμιση, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ποιος μας λέει αν θα γίνει η ρύθμιση, πότε θα γίνει η ρύθμιση, τι αποτέλεσμα θα έχουμε και από πότε τα αποτελέσματα θα μπορούν να βγουν στον αέρα? Οι δανειστές το είχαν υποσχεθεί. Είναι μέρος της συμφωνίας. Είναι μέρος της συμφωνίας. Οι δανειστές είναι φάουλ εδώ. Ξέρετε γιατί είναι φάουλ? Μα είναι φάουλ, σαφώς είναι φάουλ. Κύριε Λιάτσο, δεν τηρήσαμε αυτά που δεσμευτήκαμε και υπογράψαμε. Τα τηρήσαμε τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Τα περισσότερα όλα. Τα τηρήσαμε. Και βγαίνουμε και στο λέμε. Το 99% είμαστε αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, όταν
Στο 99% όταν είμαστε. Δεν υπάρχουν περιορισμός, δεν υπάρχουν. Να σας πω το εξής για την πρώτη αξιολόγηση, για παράδειγμα, που δεν τηρήσαμε. Έκλεισαν οι εκκρεμότητες και ανοίγει ο δρόμος και για την εκταμείευση του 1,7 δις από τη, που μας κοστάνε. Δεν έχουμε περιορισμό δαπανών. Ναι. Έχουμε μόνο φορομπηκτική δυνατότητα, μόνο φορομπηκτική ικανότητα, εντάξει, μόνο φορομπηκτική πραγματικότητα και δεν έχουμε περιορισμό δαπανών. Το συνομολογούν οι ίδιοι. Έχουμε 3% στον προϋπολογισμό. 3% περιορισμό δαπανών. Το βλέπουν και γελούν. Ξέρετε τι έχει προσλαμβάνουν υπαλλήλους, ναι, να μην πέσω στο επίπεδο να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λεωφορεία και παίρνουν μια κυρία η οποία θα κανονίζει πρόγραμμα μουσικό στα λεωφορεία που δεν μπορούν να το φιλοξενήσουν αυτό το πρόγραμμα διότι είναι έτσι κατασκευασμένο από το εργοστάσιο να μην γίνεται και αυτή τη στιγμή προσέλαβαν αυτή την κυρία να κάνει μουσικό πρόγραμμα στα λεωφορεία που δεν υπάρχουν και τα οποία είναι κατά 70% στα γκαράζος άχρηστα. Διάγουμε μια τραγική πραγματικότητα. Εάν δεν την καταλάβουμε εμείς, καλά κάνει ο κύριος Τριγάζης και προσφεύγει στους φιλέλληνες. Διότι εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο, εμείς μεταξύ μας, εμείς κάτω μεταξύ μας. Δεν πιστεύετε. Στη διεθνή αλληλεγγύη, εσείς πιστεύετε. Εμείς είμαστε εθνιστές, δεν είμαστε διεθνιστές σαν και εσάς. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα στηρίζεται στους Έλληνες για τους Έλληνες και ό,τι περισσεύει για τους άλλους. Εσείς πιστεύετε πρώτα οι ξένοι και μετά οι Έλληνες. Όχι, εμείς λέμε αυτό που έλεγε το ΕΑΜ. Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη ελευθερία. Αλλά τι σχέση έχετε εσείς με το ΕΑΜ. Από αλλού έρχεστε. Καμία και προς τιμή μου, καμία. Είμαι με τους Έλληνες πατριώτες που λένε τους οι Έλληνες. Δοσιλόγους. Το όχι. Με τους δοσιλόγους πιθανόν είστε εσείς. Όχι, εγώ καθόλου με τους δοσιλόγους. Εμείς είμαστε πατριώτες Έλληνες που αγαπάμε, αγαπάμε πρώτα την Ελλάδα και ΕΑΜ. Μετά όλους τους άλλους. Εσείς αν έχετε να προτάξετε το ΕΑΜ, σας χαρακτηρίζει. Εμείς προτάσουμε την Ελλάδα και την ελληνική σημαία. Έχει γίνει χαμός με την τοποθέτηση φίλων. Γι' αυτό καταντήσατε την Ελλάδα εδώ που την καταντήσατε. Ας δούμε μπροστά. Όχι τι μπροστά, για ΕΑΜ μιλάει ο άνθρωπος. Εδώ είναι μια ομολογία. Σας λέω να πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Εδώ είναι εξομολογητική ομολογία. Δεν του αρέσει το ΕΑΜ του κυρίου. Όταν ήταν το ΕΑΜ δεν είμαι. Του αρέσουν οι χίτες. Εγώ δεν του έζησα ούτε χίτες ούτε ΕΑΜ. Εγώ ζω την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ξέρω από πού είσαι. Από πού κατάγομαι. Κρατάει σκούφια. Έλληνας είμαι. Έλληνας, όλοι οι Έλληνες εδώ στο τραπέζι. Υπάρχει κανείς μη Έλληνας. Πού μιλάτε για ΕΑΜ και τέτοια. Λοιπόν, παρακαλώ. Τι ήταν, ακούστε, ξενοκίνητο. Ακούστε, επειδή. Συγγνώμη, μισό λεπτό, κύριε Γιάτσο, να ξεκαθαρίσουμε. Ακούστε, κύριε Καπενό, ναι. Το ΕΑΜ είστε εσείς, από το ΕΑΜ και είστε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δικαιολογείτε για τη σημερινή κατάντια και για την καταστροφή της Ελλάδος. Είστε η καταστροφή της Ελλάδος, εσείς που εκπορεύεστε από το ΕΑΜ. Εγώ δεν είμαι από το ΕΑΜ, δεν υπήρχα στο ΕΑΜ και αν ήταν στο ΕΑΜ δεν θα ήμουν ποτέ στο ΕΑΜ, ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Εσείς. Να ξεκαθαρίζουμε. Εάν είστε ΕΑΜ και είστε ΣΥΡΙΖΑ και είστε η σημερινή καταστροφή. Είστε σημερινοί αυτοί που κατάντησαν την Ελλάδα σε αυτή την ξεφτύλα να λένε τον Πρωθυπουργό σας, να τον λένε επέτη και να μην έχει, να είναι σε αυτή την κατάσταση, τότε καλά κάνετε και είστε εσείς εκεί και εμείς είμαστε από εδώ. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, θέλω να παρακαλώ. Παρακαλώ. Εμείς έχουμε πατριωτική ομοψυχία. Λέμε όλοι οι Έλληνες μαζί για την Ελλάδα μας. Πάμε την κουβέντα λίγο μπροστά. Κύριε, θέλω να μείνω όμως σε αυτό που είπε ο κύριος Κατσανέβας. Σε αυτό που είπε ο κύριος Κατσανέβας, το πώς μπήκαμε στην Ευρωζώνη κτλ. Δεν μπήκαμε. Του το είπα και εγώ, το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Έχω πολλά μηνύματα. Μπήκαμε στην Ευρωζώνη και το ξέρετε καλύτερα από μένα με πλαστά στοιχεία, κύριε Κατσανέβα. Ποιο τα έκανε, έγγραφα. Με πλαστά. Ποιο τα έκανε, τι εννοείται ποιο τα έκανε. Ποιο ήταν πρωθυπουργό, κύριε Κατσανέβα. Ποιο ήταν πρωθυπουργό. Ο Σιμίτη. Μια στιγμή. Ο εκλαμπρότατο κύριο Σιμίτη. Ο εκλαμπρότατο κύριο Σιμίτη. Πώ μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Θυμίζω ότι ο κύριο Γεωργίου είναι μπαινοβγαίνει, δεν ξέρω, στα δικαστήρια γιατί πλαστογράφησε στοιχεία κατ' εντολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία τα πλαστογράφησε. Αν θέλετε και ο κύριος Σιμίτης, δεν θέλω να βάλω μέσα, η Goldman Sachs που μας έβαλε μάλιστα στην Ευρώπη, ναι, ναι, η οποία ήταν το υποπρακτορείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα άρα πείτε, συμφωνείτε εσείς που ξέρετε τα πράγματα και ήσασταν και Πασόκ, ότι με πλαστά στοιχεία μας έβαλε στιγμή ο Σιμίτης στην Ευρωζώνη. Όχι ο Σιμίτης. Ποιος ο Σιμίτης συνυπέγραψε. Αυτή μα δεν ήταν πρωθυπουργός ο Σιμίτης. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Να απαντήσω, κύριε. Παρακαλώ. Να απαντήσω. Επιτρέψτε. Στην Ευρωζώνη, για να μπούμε, έπρεπε να έχουμε ένα χαμηλό χρέος, ναι, και χαμηλό πληθωρισμό και άλλα. Αλλά αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία. Μας βάλανε στην Ευρωζώνη είτε με πλαστά είτε με μη πλαστά στοιχεία εν γνώση τους ότι υπήρχε το όποιο χρέος. Μάλιστα. Και τώρα έρχονται και μας λένε ότι φταίνε οι παλαιότεροι για το χρέος.
Ας απαντήσουνε. Φταίνουν τα πλαστά στοιχεία. Φταίει το παρελθόν. Εσείς τι γνώμη έχετε με ένα τίτλο, ποιος θέλει για το χρέος? Φυσικά φταίει η Ευρωζώνη. Φυσικά φταίει η Ευρωζώνη. Λοιπόν. Αυτό λέει η Eurostat και αυτό λέει το επιχείρημα που προσπαθώ να κάνω. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν ευθύνη. Έχουν ένα μέρος της ευθύνης και οι ελληνικές κυβερνήσεις για κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση. Ποιοι κυβερνούσαν τη χώρα, λοιπόν? Αλλά ποιοι κυβερνούσαν τη χώρα, να το πάμε έτσι πολύ απλά. Σου απαντώ. Ναι. Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Ποιοι κυβερνούσαν την Ελλάδα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που είναι 1,5 χρόνο κυβέρνηση, ή οι άλλοι που είναι 40 χρόνια στην εξουσία? Πείτε μας απλά πράγματα. Με την κοινή λογική. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, σας υπενθυμίζω ότι εγώ και ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλα την κακοδιαχείριση και επισημείτη κτλ. Δεν θέλω τώρα να φέρω τον εαυτό μου σε μια. Λοιπόν, σε μια θα τα ξέρετε. Τα ξέρω, ναι, θα τα θυμάστε. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι αυτό το κυρίαρχο θέμα της σημερινής τραγωδίας. Αυτό είναι το κερασάκι ή το επιπλέον, αν θέλετε. Το κυρίαρχο θέμα είναι ο πολλαπλασιασμός του χρέους και αυτό λένε τα στοιχεία μέσα στην Ευρωζώνη. Και απόδειξη απλή για να γίνει κατανοητή είναι το γεγονός ότι μας βάλανε στην Ευρωζώνη. Γιατί για να μας βάλουν στην Ευρωζώνη το χρέος δεν ήταν τόσο δυσθεώρατο ώστε να είναι αποτρεπτικό για την ένταξή μας. Μάλιστα, αυτό μας βάλανε στην Ευρωζώνη. Βεβαίως, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δεν είναι αυταπόδεικτο. Ο ρόλος του κυρίου Σιμίτη, ποιος ήταν? Κάκιστος. Κάκιστος ο ρόλος του Σιμίτη. Πάω στον κύριο Νίκο Αντωνίου. Μαζί με την Goldman Sachs, παρέιτσα. Να ακούσουμε και ένα νέο άνθρωπο, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέτε, κύριε Αντωνίου, για αυτά που συζητάμε? Καταρχήν να πούμε για το θέμα του χρέους. Διαφημίσεις σε 3 λεπτά. Ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να δοθεί μια άμεση λύση. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν το θέλει αυτό. Η ουσία όμως ότι αυτές οι λύσεις απαιτούν 3 πράγματα. Απαιτούν φερεγγιότητα, αξιοπιστία και μεταρρυθμιστική βούληση. Και δυστυχώς, κύριε Τριγάζη, η κυβέρνηση δεν τις έχει αυτές τις αρετές. Και αυτές τις αρετές δεν μπορεί να τις αποκτήσει ούτε με έναν ανασχηματισμό. Η νοοτροπία, δηλαδή, άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς, δεν φέρνει λύσεις. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας, με την πολιτική που ακολουθεί και με το μείγμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, σε εισαγωγικά εξυγίανσης, διασύρει τη χώρα μας. Συνεχίζει και λέει ψέματα. Θα σας παραθέσω ένα μικρό απόσπασμα από τη σημερινή του δήλωση που λέει ότι η Ελλάδα θα αφήσει πίσω την επενδυτική αβεβαιότητα και οι επενδυτές θα πιστούν ότι η Ελλάδα προχωρά με σταθερά βήματα στην ανάκαμψη της οικονομίας. Μα είναι τραγελαφικό αυτό να μιλάμε. Ποιες επενδύσεις θα έρθουν στην Ελλάδα? Με την υπερφορολόγηση? Όταν το ίδιο το στέλεχος της κυβέρνησης, ο κύριος Τσακίρης, ο διοικητής του ΑΕ, προτέπει τις επιχειρήσεις να φύγουν στη Βουλγαρία γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην υπερφορολόγηση και στις αυξημένες ασφαλιστικές φορές. Λοιπόν, πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό. Και επειδή τέθηκε και το θέμα, κύριε Τριγάζη, από πού κρατάει σκούφια μας για όλους, γιατί παρευρίσκομαι και εγώ σε αυτό το πάνελ. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή από τα Μεσόγεια Αττικής που είμαστε Αρβανίτες. Και ξέρουμε κάτι πολύ καλά που το λέγανε οι παλαιοί. Ότι δείξτε σαν τον κύριο Τριγάζη στη θέση μου τώρα που μιλάει ο κύριος Αντωνίου. Σαν δε δύναμε, αντριώνομαι. Αντί λοιπόν να ζητήσετε ένα συγγνώμη στον ελληνικό λαό που τους κλέψατε την ψήφο, που τους τάξατε 13η σύνταξη και τους την περικόψατε, που έχετε αυξήσει την ανεργία, που υποσχεθήκατε ότι θα καταργήσετε το ένφια. Έχετε υποσχεθεί. Μια στιγμή με διακόπτε. Έχετε υποσχεθεί ότι θα καταργήσετε τον ένφια. 12 φορές κόπηκαν οι συντάξεις. Ακούστε με λίγο, με διακόπτε. Εγώ σας πρόσεξα. Μην με διακόπτετε. Έχετε υπογράψει μέχρι το 2031 τον ένφια. Θα σας πω μόνο κάτι άλλο. Ότι υπάρχει μια έκθεση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου για το πρώτο εξάμηνο του 2016 που αναφέρει ότι 15.409 επιχειρήσεις κλείνουν. Αυτά λοιπόν κάνετε. Για τους πληστηριασμούς, εγώ θα σας πω ότι καταθέσαμε τροπολογία τις προάλλες στην Βουλή για αναστολή των πληστηριασμών και δυστυχώς η συγκυβέρνησή σας την απέρριψε. Γιατί τι λέγατε στην τροπολογία? Αναστολή των πληστηριασμών για χρέη των πολιτών στο δημόσιο. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Τριγάζη, θέλετε να πείτε τώρα κάτι? Δεν θα πω. Για να πάω σε διαφημίσεις. Δεν θα πω τίποτα. Θα πω ότι ακούμε φοβερά πράγματα εδώ, ειδικά από τους εγκληματίες που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Ζήτω το ΕΑΜ. Μάλλον δεν έχει καταλάβει κάτι ο κ. Τριγάζης. Εδώ πέρα δεν ήρθαμε εμείς τους απολογούμενοι. Απολογούνται αυτοί που κυβερνούν. Και η νοοτροπία ότι τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να αλλάξει. Είστε 2 χρόνια και δεν έχετε κάνει τίποτα. Αντιθέτως, μας λέγατε πριν 2 χρόνια ότι δεν φτάνει η χώρα στο χειρότερο και να που το χειρότερο έχει φτάσει. Το χειρότερο λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Κοίταξε, κι αν κάνετε και εκλογές θα τις χάσετε και πάλι. Με τα τσαρούχια!
Αν τολμάτε κάτι. Τέσσερις φορές. Αν τολμάτε κάτι. Τέσσερις εκλογικές. Μα το πρόβλημά σας είναι αυτό, η αλαζονία σας. Λοιπόν, είστε καθυλωμένοι στην καρέκλα. Παρακαλώ. Και το μόνο σας μέλημα είναι να πώς να τακτοποιήσετε το πελατειακό σας. Κύριε Αντωνίου, είστε φορτσάτος, νέος βέβαια. Είστε και βράζει το αίμα, εντάξει. Βράζει και πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν να σας δώσω μια γεύση, τι θα πω αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Βγήκε ο κύριος Παπάς, ο Υπουργός Επικρατείας, στο CNBC και έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη και λέει ότι ο Μητσοτάκης πήρε δάνειο 700.000 ευρώ ως ιδιοκτήτης τοπικής εφημερίδας και δεν το πλήρωσε ποτέ. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επανερχόμαστε.